Λίγο πριν απαντήσουμε στο συγκεκριμένο ερώτημα, γιατί φαντάζομαι δεν εξαρτάται η εκλογή του πρόεδρου της Δημοκρατίας αποκλειστικά από την βούληση του κυρίου Κουβέλη. Πρέπει να δούμε μέσα σε ποιο πλαίσιο πολιτικών δεδομένων και συγκυρίας πάει να γίνει αυτή η εκλογή. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία στο ξεκίνημά της, από τον Μάιο, τον 12 και τον Ιούνιο αμέσως μετά στις δεύτερες εκλογές, εφάρμοσε μια πολιτική η οποία κατ' ουσίαν μεταφράζεται σε μια εξαπάτηση του ελληνικού λαού. Θυμόσαστε, το λέω πολύ σύντομα και κωδικοποιημένα, μίλησε για αναδιαπραγμάτευση του μνημονίου και εφάρμοσε ένα σκληρότερο μνημόνιο, ένα βαθύτερο μνημόνιο, ένα πιο αντικοινωνικό μνημόνιο. Σε αυτή τη διετία έχουμε μια αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών. Επιβεβαίωση αυτής της αλλαγής είναι το αποτέλεσμα των τελευταίων ευρωεκλογών, όπου σφραγιστήκαν από την πρωτιά και την καθαρή νίκη του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε λοιπόν ένα κοινοβούλιο το οποίο δεν αντιστοιχείται στους πραγματικούς πολιτικούς συσχετισμούς. Και εμείς λέμε βεβαίως ευρύτερες συνενέσεις για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Άρα από ποιο κοινοβούλιο? Από αυτό το οποίο στερείται πολιτικά και ηθικά του δικαιώματος από το να εκλέξει αυτόν τον πρόεδρο. Άρα εσείς λέτε εκλογές όπως και να έχει, και γι' αυτό προφανώς τελικά, δεν θέλετε να κατεβάσετε και την πρόταση πριν τις εκλογές. Ακριβώς, αυτό το έχουμε πει και ανεξάρτητα. Άρα λοιπόν λέμε ότι η υπόθεση της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας πρέπει να είναι υπόθεση ενός αναβαθμισμένου στη Λαϊκή Βούληση Κοινοβουλίου. Εγώ να σας ρωτήσω κάτι από αυτό που λέτε. Εσείς θα είναι καθαρό αυτό το αίτημα ότι θέλετε εκλογές με αφορμή την εκλογή του Προέδρου να διαλυθεί το Κοινοβούλιο, να πάμε σε εκλογές, να εκφραστεί η Λαϊκή Βούληση. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Πριν από τις εκλογές και αφού θα διαλυθεί η Βουλή, θα πείτε ποιον θα ψηφίσετε μετά τις εκλογές ή θα το αφήσετε όταν βγει η Βουλή? Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερο, έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας να προτείνετε εσείς τον κύριο Κουβέλη μετά τις εκλογές? Γιατί βλέπω ότι υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση του προσώπου του πια. Προτεραιότητα σήμερα είναι η πραγματική αντιστοίχηση του Κοινοβουλίου με τους πραγματικούς σχετισμούς εντός της κοινωνίας. Έχει μια σημασία. Υπόθεση εργασίας, εγώ αντιλαμβάνομαι από αυτούς οι οποίοι θέλουν επ' αφορμή της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας να πάρουν ένα πράσινο φως για να συνεχίσουν το καταστροφικό και ολέθριο, θα έλεγα εγώ, έργο τους. Αυτό δεν ενδιαφέρει σήμερα την κυβέρνηση Σαμαρά. Δεν την ενδιαφέρει σε καμία περίπτωση η λειτουργία των θεσμών. Άρα θα σας έλεγα ότι η συζήτηση γύρω από το πρόσωπο στην παρούσα φάση δεν βοηθάει. Σημασία έχει να δούμε πώς θα αντιστοιχηθούμε και πρωτίστως οι 300 εντός της Βουλής με το λαϊκό αίσθημα. Και ειλικρινά το λέω, για να επανέλθω στο αρχικό σας ερώτημα, και ο κύριος Κουβέλης και οι 300 μέσα εκεί πρέπει να σκεφτούν καλά εάν δίνουν πράσινο φως σε μια πολιτική η οποία ισοπαίδωσε την κοινωνία, η οποία θέλει να εμπεδωθεί, να γίνει καθεστώς για να είμαστε σε ένα καθεστώς διαρκούς λιτότητας. Νομίζω ότι εκεί βρίσκεται όμως η λεπτή γραμμή και από την πλευρά της Δημάρη, η οποία λέει ότι θα τα κρίνει στον κατάλληλο χρόνο. Προεκλογικά θα ξέρουμε τη δική σας επιλογή ή θα τη μάθουμε μετά τις εκλογές? Προεκλογικά εννοείται πριν τις διαδικασίες εντός του. Όχι, εννοώ ότι στην διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Υποτίθεται ότι δεν βγαίνει πρόεδρος και διαλύεται τη Βουλή. Προεκλογικά θα πείτε ότι εμάς η επιλογή μας για πρόεδρο θα είναι αυτή? Ενδεχομένως. Άλλωστε εμείς δεν εγκαταλείπουμε την προσπάθεια. Ο κύριος Τσουκαλάς Η πρόταση η δικιά μας να τύχει μιας ευρύτερης συνένεσης, αλλά από έναν ανανεωμένο. Ο κύριος Τσουκαλάς είχε πει προχθές ότι άλλο πρόσωπο θα προτείνουμε αν είμαστε αυτοδύναμοι, άλλο πρόσωπο θα προτείνουμε αν χρειάζεται μια κυβέρνηση συμμαχική. Το σέβομαι, αλλά δεν το έχουμε λυμένο. Αυτό? Το σέβομαι, αλλά δεν το έχουμε λυμένο. Σας μιλάω εντελώς έτσι, ειλικρινά. Σε αυτή τη λογική ήταν και το άνοιγμα του Αλέξη Τσίπρα προς τον Κώστα Καραμαλή χθες από τη συνέντευξή του, που μίλησε πάλι με θετικά λόγια για τον πρώην Πρωθυπουργό. Νομίζω δεν σχετίζονται αυτά τα δύο. Όχι. Το γνωρίζετε κι εσείς καλύτερα αυτό. Ρωτώ, εγώ δεν γνωρίζω. Εμείς έχουμε κάνει μια επισήμανση και αναφέρεστε στο πρόσωπο του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Και λέμε ότι πράγματι η Νέα Δημοκρατία από το 1974 μέχρι την ανάληψη της αρχηγίας της υπό τον Αντώνη Σαμαρά είχε άλλα χαρακτηριστικά. Η εκλογή του Αντώνη Σαμαρά στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας ήταν μια τομή και μια μεταστροφή της προς ακροδεξιά ατζέντα, ακροδεξιά ρητορική. Ήταν ένα κόμμα το οποίο ήταν μεταξύ, αν θέλετε, του δεξιού κομματιού της Νέας Δημοκρατίας, της Πόλα και κάτι ακόμη δεξιότερο. Μάλιστα, θα κρατήσουμε αυτό για την ακροδεξιά ατζέντα για να πάρουμε μια τοποθέτηση και από τον κύριο Παπαμιμικό, να μας πείτε κι εσείς, καταρχήν αν φαίνεται...